στράφηκε συγχρόνως σε τέσσερις κατευθύνσεις. Πρώτον, επισκευή ναών που δεν είχαν υποστεί βαριές ζημίες. Μέχρι σήμερα έχουν επισκευαστεί δεκάδες ναοί στην περιοχή της Κοριτσάς, καθώς και σε κομοπόλεις και χωριά όλων των περιοχών της Αλβανίας με ορθόδοξο πληθυσμό. Δεύτερον, αποκατάσταση ή ανακατασκευή αξιολόγων ναών που είχαν υποστεί μεγάλες καταστροφές και απαιτούσαν αρχιτεκτονική μελέτη και σοβαρή δαπάνη. Τρίτον, αναστήλωση μνημείων με καλλιτεχνική αξία. Οι εργασίες σε αυτόν τον τομέα προχώρησαν με αργότερο ρυθμό λόγω της ανάγκης ειδικών μελετών, αδείας και ειδικευμένων συνεργείων. Μέχρι το τέλος του 1996 ανακατασκευάστηκαν και αναστηλώθηκαν ή αναστηλώνονται στην περιοχή της Κοριτσάς 26 ναοί και σε όλη την Αλβανία συνολικά 63 ναοί. Τέταρτον, ανέγερση νέων ναών. Ειδικότερα στην περιοχή Κοριτσάς ανεγέρθησαν ή είναι υπό ανέγερση 29 ναοί, όπως Αγίας Τριάδος Κοριτσάς, Μεταμορφώσεως Ντρενόβα, Αγίου Στεφάνου Μαλαβέτς, Αγίας Παρασκευής Μπιλίστ, Αγίας Μαρίνας Μαλίκ, Αναστάσεως Χριστού Πόγραδετς, Αγίας Παρασκευής Λίν, Αγίου Γεωργίου Ευσέκα. Στην ίδια περιοχή ανεγέρθηκαν και 15 παρεκκλήσια. Συνολικά δε σε όλη την Αλβανία ως σήμερα έχουν ανεγερθεί εκ θεμελίων 67 νέοι ναοί, οι 50 έχουν αποπερατωθεί. Πέμπτον, σημαντικά εκκλησιαστικά κτίρια, πλήρως εξοπλισμένα για την προγραμματιστή σα λειτουργία τους, αποτελούν νέο απόκτημα της Εκκλησίας της Αλβανίας. Στην Κοριτσά συγκεκριμένα ανακατασκευάστηκε το Μητροπολιτικό Μέγαρο και αποκτήθηκε νεοκλασικό κτίριο για νεανικό κέντρο. Ο Αρχιεπίσκοπος Αναστάσιος, μέσα σε συνθήκες σκληρές, συνεχίζει να τρέχει για τη συγκέντρωση των αναγκαίων πόρων και την επιτάχυνση της ανοικοδομήσεως της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Αλβανίας. Έλεγα, δεν θα ρίξει η Εκκλησία. Και εγώ τους έλεγα, θα ανοίξει. Πώς δεν θα ανοίξει. Πιάνεται κανένας με τον Θεό και ο Θεός δεν θα μας βοηθήσει εμάς. Θα μας ανοίξει τις εκκλησίες. Είχα μεγάλη πίστη και ακριβώς έτσι έγινε. Προσευχόσαστε γι' αυτό δηλαδή. Πώς προσευχόμαστε πάντοτε κάθε Κυριακή. Κάθε Σάββατο κάναμε λειτουργία και την Κυριακή την παίρναμε, την βάλαμε στην εικόνα, βγάλαμε τις εικόνες έξω. Αναβάμε την καντήλα. Και εμείς οι τρεις, όταν άνοιξαν εκκλησίες εδώ, δεν μπορώ να σας τα πω τι ήταν εκείνη την ημέρα. Όλη η Κοριτσά. Στον Αγία Τριάδα. Εμείς δουλεύαμε και οι τρεις, η Δήμητρα, προπάτων, έκανε το φόρεμα του παπάντου, διότι δεν είχαμε φόρεμα. Είχαμε ένα παλαιό, το κάναμε, το διόρθωσε, το κάναμε έτοιμο. Δεν είχαμε καμπάνα. Βα καμπάνα. Ήταν ο Ανεψιός ο Χρυσάχης. Άκουε αυτός. Καμπάνα, καμπάνα, καμπάνα. Πήγε αυτός και παίρνει το γουδί. Αβάνα. Το γουδί, το έχω μεγάλο. Και το έβαλε σε ένα σχοινί και το κρέμασε εκεί και χτυπάει. Εγώ ήμουν από εκεί. Πάλι ακούω καμπάνα και τρέχω εκεί και βλέπω στο άλλο δωμάτιο με το Χρυσάχη. Καμπάνα. Ακριβώς καμπάνα. Ο ήχος έκανε σαν αληθινό. Dang, dang, dang. Όταν αργότερα ακούσατε πρώτη φορά την αληθινή καμπάνα, πώς νιώσατε? Δάκρυα. Πήγαμε εκεί την ημέρα με την καμπάνα και το ανέβασαν πάνω σε ένα δέντρο. Και από εκεί... Τα παιδιά το χτυπούσανε. Χτυπούσανε εκεί. Όλοι, ο κόσμος με χεριά αναμένα και κλαίγανε. Μιλώτες. Όλοι. Κλαίανε και με χεριά. Της Αγία Τριάδος. Όλα τα δέντρα με παιδιά με χεριά. Όλοι οι τείχοι με παιδιά με χέρια και όλος ο κόσμος. Τι να σου πω. Όταν έκανε τα εγγένεια της εκκλησίας που κτίζεται και μετά τα εγγένεια μαζευτήκανε και με μουσική και όλα και έδωσε λόγο ο Μακαριότατος. Και είπε, μας κατατρέχουν λέει όλοι, αλλά έχουμε το Θεό. Με αυτές τις πέτρες που μας ρίξουν λέει, με αυτές θα κτίσαμε την εκκλησία. Όλοι ακούσαμε, λέγανε, τι άνθρωπος, Άγιος αυτός, Άγιος αυτός. Όλα αυτά που υποφέραμε,
ο Θεός μας το ξεπλήρωσε με την παρουσία του μακαριωτάτου Αναστάσεω. Ο Θεός να τον αγιάσει τον Άγιο Επίσκοπο μας. Δεν υπάρχει στον κόσμο σαν τον Επίσκοπο, τον μακαριώτατο μας, τον Αναστάσεω. Άγιος, αλλά το ξέρετε γιατί ήρθες εδώ στην Αλβανία. Γιατί. Απ' τις προσευχές όλης της Αλβανίας. Κουγκζούαμ, πέπερ, και να άρδει βαρίου. Χαίρομαι που μας ήρθε ο ποιμένας, ο μακαριώτατος. Είμαι ευτυχής και ευχαριστώ τον Θεό που μας έφερε αυτόν τον ποιμένα, ο οποίος εργάζεται μέρα νύχτα χωρίς να κουράζεται. Τον Αρχιεπίσκοπο Αναστάσιο τον περιμέναμε σαν τον Θεό, σαν τον Άγγελο. Γιατί χωρίς τον Αρχιεπίσκοπο η Εκκλησία είναι σαν το κοπάδι χωρίς τον ποιμένα. Αν είναι το κοπάδι χωρίς ποιμένα, πάνε το ένα από εδώ, το άλλο από εκεί. Να δοξάζουμε το Θεό. Γιατί ο Αρχιεπίσκοπος είναι σαν μια ακτίνα ηλίου για μας. Στον καιρό του καθεστώτος του αθεισμού έχω προσευχηθεί στο Θεό, στον Πατέρα, στον Υιό και στο Άγιο Πνεύμα να μην πάρει την ψυχή μου χωρίς να δω τις εκκλησίες ανοιχτές, χωρίς να κάνω τη Θεία Λειτουργία. Ο Θεός εκπλήρωσε την επιθυμία μου. Είδα το θαύμα. Λέμε, δόξασε ο Θεός, άργησες, όμως δεν μας ξέχασες. Στην πρώτη λειτουργία που έγινε έξω στην πλατεία λόγω έλλειψης εκκλησιών, ο Αρχιεπίσκοπος χειροτώνησε διάκονο τον Ιωάννη Τρεμπίτσκα. Είναι σήμερα ο σεμνός και ακούραστος αρχιερατικός επίτροπος της Αλβανίας. Ο παπάς εδώ, ο Παπαγκάκης, έκανε κρυφά. Κρυφά στο σπίτι. Στείλαμε λειτουργίες. Έκανε στεφάνια. Βάπτιζε. Τι να σου πω, παράκληση. Τι να σου πω. Κρυφά, κάναμε τις λειτουργίες. Η παπαδιά είχε μια κουνάδα μέσα και φοβόταν. Και τις έπαιρνε κρυφά τα, και δεν τα πήγαινε μέσα, αλλά στη γουζίρα, για να μην το καταλάβει εκείνη. Και τα άφησε εκεί, σε μια τσάτα. Επειδή όταν έφευγε εκείνη, τα έπαιρνε, τα επάνω, καθόταν και τα έδωσε το παπά, λέει, τουλίες από εκεί. Τις αδελφές από αυτήν, από αυτήν, αυτήν. Και λειτουργήσε κάθε Κυριακή πρωί. Έκλεινε το παράθυρο με κουβέρτες. Πρώτη μέρα, πες. Και έκανε λειτουργία κρυφά, κρυφά, κρυφά. Τι δεν έκανε. Και βάπτισε. Και μάλιστα βάπτισε στεφάνια, παράκληση, ευχέλεια, ό,τι όλα τα κάναμε. Και ευχέλεια κάναμε. Κρυφά, κρυφά. Η εκκλησία είναι ο Θεός μέσα. Ο Χριστός μέσα. Στην εκκλησία πηγαίνουμε να δούμε τον Χριστό. Να πάρουμε τον Χριστό. Όταν δεν ήταν κατοχή, η εκκλησία μας ήταν πολύ φτωχή. Δεν ερχόταν κόσμος. Τώρα χιλιάδες την Κυριακή, χιλιάδες. 25 χιλιόμετρα δυτικά της Κοριτσάς, χτισμένη σε λόφους οροπεδίων, βρίσκεται σήμερα ό,τι απέμεινε από την άλλοτε πλούσια πόλη της Μοσχόπολης. Κατοικήθηκε αρχικά το 1330 μετά Χριστόν. Ήταν ένας μικρός οικισμός βλαχοποιημένων, εξού και η πρώτη ονομασία της ως Βοσκόπολης. Από τον 17ο αιώνα όμως εξελίχθηκε σε σπουδαίο εμπορικό και βιοτεχνικό κέντρο και μετονομάστηκε σε Μοσχόπολη λόγω του πλούτου που συσσωρεύτηκε εκεί. Οι εμπορικές συναλλαγές με τη Δυτική Ευρώπη και τα ειδικά προνόμια που τις παραχώρησαν οι Τούρκοι έφεραν ευημερία και πλούτο και επέδρασαν και στη πνευματική της άνθηση. Ο πληθυσμός της ξεπερνούσε τις 60.000. Οι διάφορες συντεχνίες της ίδρυσαν ορφανοτροφία, νοσοκομεία, σχολεία. Ακόμα τυπογραφείο από το 1720, το οποίο μετά την Κωνσταντινούπολη ήταν το μόνο που λειτουργούσε στην Ευρωπαϊκή Τουρκία.
Η Μοσχόπολη εξελίχθηκε σε μεγάλο κέντρο ελληνικής παιδείας με το περίφημο Ελληνικών Φροντιστήριων που ονομάστηκε αργότερα Νέα Ακαδημία. Ο κώδικας της Μοσχόπολης γράφει τα εξής. Είναι η σχολή αυτή ο άκρος στολισμός της πολιτείας, η ευκοσμία των ηθών, το φως της εκκλησίας, το εις το πρώτον φως ανάγων. Η Μοσχόπολη είναι η πατρίδα του μεγάλου Ευεργέτη Σίμωνα, αρχηγού της οικογένειας Σίνα. «25 περικαλείς και τεράστιους ναούς για να χωρέσουν τα πλήθη των πιστών» είχε τότε η Μοσχόπολη. Η πόλη κατεστράφει ξαφνικά από ληστρικές επιδρομές μουσουλμάνων το 1769. Και δεύτερη φορά πυρπολήθηκε και κατέρευσαν τα πολυόροφα κτίρια της το 1916 πάλι από μουσουλμάνους της περιοχής. Επικεφαλής ήταν ο Σαλί Μπούτκα. Σήμερα σώζονται μόνο 5 τρίκλιτες δολοσκεπείς βασιλικές με σπάνιες τοιχογραφίες. Η κοίμηση της Θεοτόκου του 1712, ο Άγιος Νικόλαος του 1720, ο Άγιος Μιχαήλ του 1722, ο Άγιος Αθανάσιος του 1724, ο προφήτης Ηλίας της Ιδίας Εποχής και τέλος το μοναστήρι του Ιωάννου του Προδρόμου. Ο Άγιος Νικόλαος είναι η σημερινή Μητρόπολη της Μοσχόπολης και η εκκλησία που έχει υποστεί τις λιγότερες φθορές. Ο ναός, τρίκλητη βασιλική, παρουσιάζει μεγάλο πλούτο τοιχογραφιών. Εικονίζονται περίπου 1000 πρόσωπα Αγίων. Ζωγράφος ήταν ο Δαβίδ Σελενίτσα και είχε βοηθούς τον Κωνσταντίνο και Χρήστο. Αγιογραφήθηκε το 1726. Εντυπωσιακή είναι η ύψους 2 μέτρων παράσταση του δωρητή μεγαλέμπορα Χατζηγιώργη με μακρύ γούνινο παλτό, ο οποίος προσφέρει το ναό στον ένθρονο Άγιο Νικόλαο. Μεγάλη βασιλική του Αγίου Μιχαήλ έχει μήκος 21 μέτρα και φάρδος 10 μέτρα. Εσωτερικά εκοσμείτο με ωραιότατες τοιχογραφίες του 1721. Κατεστράφησαν όμως σχεδόν όλες, 23 τον αριθμό, μόλις πρόσφατα, το καλοκαίρι του 1996, από σπουδαστές θρησκευτικής σχολής υπό την διεύθυνση Αράβων Μουσουλμάνων καθηγητών. Το απίστευτο αυτό γεγονός της καταστροφής 23 σπανίων τοιχογραφιών ενός ιστορικού ναού της Μοσχοπόλεως, μνημείου πολιτισμού για την Αλβανία αλλά και για ολόκληρη την Ευρώπη, που έγινε μάλιστα από νέους ανθρώπους, σπουδαστές,
μιας θρησκευτικής σχολής, κρούει τον κόδωνα του κινδύνου ότι ο θρησκευτικός φανατισμός μπορεί να εμφανιστεί και στην Αλβανία. Είναι τραγικό ότι υπέροχες χριστιανικές τοιχογραφίες που έγιναν σεβαστές στην πιο σκοτεινή αθεϊστική περίοδο καταστρέφονται εν καιρό δημοκρατίας. Επίσης, η εμψυχρό αυτή δολοφονική επιχείρηση αποδεικνύει πόσο απροστάτευτη είναι ακόμα και οι Άγιοι στην καλλιτεχνική απεικόνισή τους από το μίσος και την παρουσία των φανατικών, αλλά και την πλήρη αδιαφορία ή αδυναμία των αρμοδίων υπηρεσιών να υπερασπίσουν τους θρησκευτικούς θησαυρούς. Οι ναοί με ιστορική αξία, που αποτελούν την πιο πολύτιμη εκκλησιαστική μας περιουσία, επήγει να αποδοθούν από το Δημοκρατικό Κράτος στην Εκκλησία της Αλβανίας, που τους δημιούργησε και τους συντήρησε πιστά επί αιώνες. Οι αδελφές Δήμητρα και Μαρίκα, που από τον πατέρα τους κατάγονται από τη Μοσχόπολη, αντέδρασαν με τρόμο στην είδηση της συμφοράς. Θαυματουργό ήταν. Τον είδατε εσείς, πήγατε. Πήγατε τώρα που ήταν χαλασμένο. Ναι. Πήρατε φωτογραφίες. Ναι. Τους αρχαγγέλους. Τους αρχαγγέλους. Μα είναι αριστούργημα ζωγραφίες. Δεν μπορούν να γίνουν τέτοια τώρα. Γιατί τα κάνουν αυτά. Γιατί τα... Τα έχουν σμπρώξει για να τα κάνουν αυτά. Για πληρωμίες. Πριν αναχωρήσουμε, μετά τη δεύτερη επίσκεψή μας, η αδελφή Δήμητρα ήθελε να μας τραγουδήσει για τελευταία φορά, μαζί με τα αγαπημένα της πρόσωπα, ένα τραγούδι που το έλεγε κρυφά στα χρόνια του διωγμού. Λίγες μέρες αργότερα υπέκυψε στην ασθένειά της και έφυγε για το μεγάλο της ταξίδι. Στο βουνό ψηλά εκεί είναι κλησιά ερημική. Το σημαύρο της δεκτύπα δεν έχει ψαχτού δε πάπα. Ένα καντήλ. Ένα καντήλι λαμπέρο και ένα πέτρινο σταυρό έχει στολίζει μοναχό το εκκλησάκι το φτωχό. Oh, he shows up.